κέρδισε στο ρινγκ και τις έφαγε στον δρόμο. Ο άνθρωπος με τα δυνατά χέρια από τη Γεωργία της Σοβιετικής Ένωσης που μοίρασε άφθονες βροχές πριν από 15 μέρες στους 11 Μεσογειακούς Αγώνες, νοσηλεύεται τώρα στο νοσοκομείο κατά μαύρωση στο ξύλο από 5 αστυνομικούς του τμήματος Ολοδαπών. Το εθνόσμο του Αγαθάκηλου Τσερυπίδη και η δημοσιότητα ενός χρυσού μεταλλίου στους Μεσογειακούς Αγώνες ήταν άγνωστα στα όργανα της τάξης που τον βρήκαν στον δρόμο την Πέμπτη το βράδυ, τον πέρασαν για αλφανό φυγάδα επειδή μιλά σπαστά ελληνικά και λόγω του ότι επέβαινε σε μηχανή χωρίς πινακίδες, οδηγήθηκε στο κτίριο Αλοδαπών και βγήκε λίγο αργότερα με κρανιοκεφαλικές κακώσεις, διάστρεμα στο δεξιπόδι και αυγενικό κάταγμα. Αξίζει να τονιστεί ότι το συμβάν έγινε την Πέμπτη και δημοσιοποιήθηκε σήμερα. Ολυμπιακός και ΑΕΚ παίζουν στο πρώτο ντέρμπι του νέου επαγγελματικού πρωταθλήματος μετά την κλήρωση που έγινε το μεσημέρι. Όμως το πρώτο μάτς της χρονιάς δόθηκε μεταξύ των προέδρων των ΠΑΕ, που για την απόκτηση κάποιων ευνοϊκών προϋποθέσεων στους αγώνες των ομάδων τους δεν δίστασαν να λογομαχήσουν και να αποδείξουν έτσι ότι η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Δεν αλλάζει και τις δύο επόμενες μέρες ο καιρός. Το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς και το αεράκι αναμένεται να ανακουφίσει την Αθήνα από τον έφος. Παροδική συννεφιά και λίγες βροχές στη Θεσσαλονίκη θα είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία του καιρού. Πιο αναλυτικά στην Αττική ο καιρός ήταν σχεδόν έθριος, εκτός από τις απογευματινές ώρες που θα συννεφιάσει κατά τόπους, τα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι άνεμοι θα πρέπει από δυτικές διευθύνσεις ασθενείς μέχρι μέτρη και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αντίθετα ο καιρός θα είναι και πάλι άστατος με παροδική βροχή ή καταιγίδα, κυρίως στις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα παραμείνουν βορειοδυτικοί με ένταση όχι πάνω από 4 μποφόρ και η θερμοκρασία που δεν θα αλλάξει θα κυμανθεί στην πόλη από 16 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκαν οι νυχτερινές μας ειδήσεις. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα. Η ζήλια και οι άδικες κατηγορίες ταλαιπωρούν τους επιβάτες στη γαλάζια κρουαζιέρα. Απόψε, στις 9.30 το βράδυ, στον Αντένα. Το σφάλμα τον καταδιώκει. Η παλιά αποτυχία τον ακολουθεί παντού. Μέχρι τη στιγμή που θα καταλάβει την αλήθεια για το σφάλμα. Κάτια Δανδουλάκη, Βασίλης Μητσάκης, Γιώργος Χριστοδούλου. Το σφάλμα. Μια παραγωγή του James Paris. Απόψε στις 10 το βράδυ μόνο στον Αντένα. Whatever is gonna happen to this Jari Asher is gonna happen. What can any of us do? Μια παράτολμη αποστολή αρχίζει για τον Τόνι Παρέτα. Αντίπαλος του αυτή τη φορά, ο Τίτος Βανδύς. Παρέτα. Αύριο στις 11.30 το βράδυ στον Αντένα. Η προεκλογική εκστρατεία βάφτηκε με αίμα. Μυστήριο καλύπτει το δολοφόνο. Ιστορίες της νύχτας. Την Τετάρτη στις 11.30 το βράδυ. Στον Αντένα. Please lower your voice. My wife is right outside. Let her hear. She'd better know she married a fall flusher and a borrowed Cadillac. Ignorant dirt farmer from a family of chief politicians. Poor white trash, that's what you are. A nobody from the hill country who will have tobacco juice on his shirt until the day he dies. Το πορτρέτο ενός προέδρου. Η θαυμάσια νέα μίνι σειρά του Αντένα που θα ολοκληρωθεί σε δύο μέρη. Ο Ράντι Κουέιτ ενσαρκώνει το δυναμικό Αμερικανό πρόεδρο Λίντον Τζόνσον. Λίντον! Λίντον, if this is what living in Washington does to people, give me Texas. I won't be whipped. I'm going up in this world, bird. Up so high that nobody can ever look down on me again. Μάχη για εξουσία και δύναμη. Φιλοδοξία και ανταγωνισμός στα κυκλώματα του Κογκρέσου. Το πορτρέτο ενός προέδρου. Την Τετάρτη στις 10 το βράδυ δείτε το πρώτο μέρος στον Αντένα. Oh,
θρίλερ για γερά νεύρα. Το έντομο. Η φρίκη ήρθε στη ζωή. Είναι τρομακτικό, αποκρουστικό και επικίνδυνο. You kill it, and we may not be able to stop that disease from spreading. With certain infections, such as rabies, the host or the carrier is the only source of the vaccine. Απειλή από το άγνωστο. Το έντομο. Την Παρασκευή στις 11 το βράδυ στον Αντένα. Καλώς ήρθατε στο Tutti Frutti, το πασίγλωστο πικάντικο παιχνίδι στον Αντένα. Νιώστε μαζί μας την έγκλη και τους αγυνευτικούς ρυθμούς της πρόκλησης. Tutti Frutti, η μοναδική ατμόσφαιρα, η ομορφιά και η εξωτική γοητεία σας καλούν σε βραδιές απόλαυσης και αποκαλύψεων στο Tutti Frutti. Την Πέμπτη, στη 1 παρα 10 τη νύχτα, στον Αντένα. Η κατάρα του σκότους ξαναχτυπά. Το μυστήριο της Παρασκευής. Την Παρασκευή στις 10 το βράδυ στον Αντένα.